Τσίπρας, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καταρχάς χαίρομαι που σήμερα αποφασίσατε να έρθετε για να συζητήσουμε από κοινού και μάλιστα ζητήσατε να αναβληθεί για λίγες μέρες αυτή η συζήτηση για να είστε παρόν. Και νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Καθότι το θέμα που συζητάμε δεν είναι ένα θέμα καθημερινής ρουτίνας, θα λέγε κανείς, και αντιπαράθεσης. Οξύτα της αντιπαράθεσης, όπως έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα εθνικό. Μας αφορά όλους και όλες. Και θα ήθελα να εξάρω τη στάση του Μανώλη του Γλέζου, που ανέβηκε σε αυτό εδώ το βήμα και είπε ότι εμείς δεν θέλουμε, ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε να καταγραφεί ότι είναι ένα δικό μας θέμα το θέμα της διεκδίκησης των αποζημιώσεων. Είναι εθνικό θέμα. Ένα εθνικό θέμα όμως που οφείλουμε να πούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 1946 και μετά δεν διεκδίκησαν, δεν έθεσαν, δεν έσπευσαν να διεκδικήσουν. Και πρέπει να δούμε τα γιατί και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στην ιστορική γενιά της εθνικής αντίστασης, κυρίως όμως είμαστε υπόλογοι απέναντι στις επόμενες γενιές. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια και να φτάσουμε ξανά σε αυτή τη χώρα, να ζούμε συνθήκες ενός νέου ολοκαυτώματος, κοινωνικού ολοκαυτώματος. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το θέμα αναδεικνύεται ξανά όταν ο κόμπος έχει φτάσει στο χθένι, όταν η χώρα μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που εκ νέου διακυβεύεται η ανεξαρτησία της, η λαϊκή κυριαρχία και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μαζί συνθήκες εξαθλίωσης. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι σε αυτή τη χώρα υπήρξαν, δεν θα μιλήσω για κόμματα, θα μιλήσω όμως για κάποιους που ακάματοι επιχειρούσαν εδώ και 17 χρόνια από το 1996 να θέτουν στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων. Και αναφέρομαι στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Αποζημιώσεων. Όλη την περίοδο αυτή η μεγάλη πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου τους θεωρούσε γραφικούς. Όλη την περίοδο αυτή δεν υπήρξε ποτέ κυβέρνηση, υπουργός εξωτερικών, που να θέσει στα σοβαρά αυτό το μείζον ζήτημα. Είναι σήμερα πολλοί από αυτούς μαζί μας και θα ήθελα να χαιρετήσω τη δράση τους και την παρουσία τους. Διότι χάρη σε αυτούς, πολλοί εκ των οποίων μαχητές της αντίστασης, όσοι ακόμα βρίσκονται εν ζωή και τους τιμούμε, διεκδίκησαν κόντρα στο ρεύμα το δίκαιο του ελληνικού λαού. Η χώρα όμως δεν διεκδίκησε ποτέ αποφασιστικά και δυναμικά τις πολιτικές αποζημιώσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι το αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την συζήτηση εκκρεμεί εδώ και 7 μήνες. Αλλά αυτό δεν θα ήταν κάτι καινούργιο, διότι είναι γνωστό σε όλους ότι το τελευταίο διάστημα η κοινοβουλευτική διαδικασία βρίσκεται σε συρρήκνωση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι το εξής, κύριε Υπουργέ. Και ξεκινώ από αυτό, διότι σήμερα πρέπει να βγάλουμε ενδεχομένως και κάποια συμπεράσματα για το πώς από εδώ και στο εξής προχωράμε. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012,
κατέθεσα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Σε αυτή την επιστολή του εξηγούσα το μείζονος εθνικής σημασίας ζήτημα συλλογικής διεκδίκησης των αποζημιώσεων. Έκανα αναφορά στην από κοινού συνεδρίαση Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στις 28 Μαρτίου του 2012, μια σοβαρή πρωτοβουλία, η οποία κατέληξε στην πρόταση για ανάγκη σύστασης διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Βεβαίως, λίγες μέρες μετά διακόπηκαν οι εργασίες της Βουλής, προχωρήσαμε στις εκλογές του Μάη και του Ιούνιου. Επανέφερα το αίτημα αυτό και ζήτησα με βάση το άρθρο 44 του κανονισμού της Βουλής να με ρυμνήσει ο Πρόεδρος για τη σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Έχουν περάσει από το Σεπτέμβρη αρκετοί μήνες. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Επαναφέρω το αίτημα, κύριε Υπουργέ. Προφανώς και δεν είναι μία απόφαση που αφορά τον Πρόεδρο της Βουλής. Προφανώς και είναι μία πολιτική απόφαση. Είναι μία πολιτική απόφαση για το αν αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μείζονο σημασίας εθνικό θέμα και θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις νομικές και πολιτικές της διεκδίκησής του με τους καλύτερους όρους. Τόσα νομίζουμε ότι είναι μια υπόθεση που αφορά το νομικό συμβούλιο του κράτους και μόνο. Θέλω να εξάρω την δουλειά των ανθρώπων στο Γενικό Λογιστήριο, υπαλλήλων λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι συνέλεξαν όλα τα έγγραφα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν καταχωνιασμένα. Όμως οφείλω να επισημάνω ότι από εδώ και στο εξής χρειάζονται πολιτικοί χειρισμοί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και προφανώς αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να αφορά αξιόλογους κατά τα άλλα λειτουργούς του ελληνικού δημοσίου. Το 1962, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής, ο Άγγελος Αγγελόπουλος έλεγε το εξής: «Ικανοποιούμε προθήμως τις αξιώσεις έναντι άλλων, αλλά παραμελούμε τις δικές μας διεκδικήσεις». Από τότε πέρασαν 50 χρόνια. Αλλά αυτή η αναφορά έχει άμεση επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από 3 χρόνια, σε αυτή εδώ τη Βουλή, ακριβώς πριν από 3 χρόνια, λίγες μέρες αργότερα από την 23η του Απρίλη και το διάγγελμα στο Καστελόριζο, ψηφίζονταν το πρώτο μνημόνιο. Ακολούθησε το δεύτερο, το τρίτο και δεν ξέρω εγώ πόσα άλλα θα έχουμε μπροστά μας. Βασικό επιχείρημα ότι οι Έλληνες δεν μπορεί να είναι μπαταξίδες. Ότι δεν μπορούμε να μην αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Δεν ετέθη ποτέ το ζήτημα όμως για τα χρέη που οι άλλοι χρωστάνε σε μας. Κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Κανείς δεν είπε ότι θέλουμε να είμαστε μπαταξίδες, αλλά χρέη που φορτώσαν στον ελληνικό λαό χωρίς τη δική του επιλογή για τη διάσωση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που μας βυθίζει διαρκώς έπρεπε να αναγνωριστούν και μάλιστα με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο. Χρέη τα οποία ιστορικά και ηθικά οφείλουμε να διεκδικήσουμε από τους εταίρους μας σήμερα. Δεν πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τυχαία συμβατική παράληψη από την πλευρά της Γερμανίας. Αυτή η διαρκής προσπάθεια υπεκφυγής απέναντι σε μια ηθική ιστορική υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό αφορά στον πυρήνα του μεταπολεμικού επιχειρήματος της Γερμανίας. Στην αντίληψή της για την οικοδόμηση της Ευρώπης. Στην αντίληψη για το ρόλο και τη συμμετοχή της σε αυτή. Αν ανατρέξει κανείς σε όσους αποζημίωσε η Γερμανία μετά τις δύο μείζονες πολεμικές σειράξεις, τις οποίες ξεκίνησε στον 20ο αιώνα, θα διακρίνει δύο γενικές κατηγορίες. Αυτούς που δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, δηλαδή τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες την νίκησαν στο πεδίο των μαχών, και αυτούς τους οποίους θεώρησε ότι είχε άφευκτη ηθική υποχρέωση λόγω γενοκτονίας, δηλαδή το εβραϊκό στοιχείο. Στην πρώτη κατηγορία η Γερμανία διαπραγματεύτηκε σκληρά, στρεψοδίκησε, προέταξε την ανάγκη επιβίωσης του γερμανικού λαού, η ιτημένη Γερμανία, η κυβέρνηση της ιτημένης από τον πόλεμο της Γερμανίας, συνέδεσε την αποπληρωμή των χρεών της με την ανάπτυξη της οικονομίας της. Δεν αποδέχτηκε η ιτημένη Γερμανία αυτά που εμείς έχουμε αποδεχτεί. Πλήρωσε εμπολής με την εκχώρηση περιοχών και τη λαιλασία της υποδομής της. Κατάφερε όμως το 1953 σε μια διεθνή διάσκεψη να διεκδικήσει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της. Μια διεθνή διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν αρκετές χώρες ανάμεσά της και η Ελλάδα, στο Λονδίνο. Κατάφερε να διεκδικήσει μορατόριο στην αποπληρωμή, ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή να αποπληρώνει ενώ η οικονομία της θα έχει ανάπτυξη, και αυτό ήταν ο πυρήνας του μετέπειτα γερμανικού θαύματος της οικονομίας της. Στη δεύτερη περίπτωση της γενοκτονίας των εβραϊκών πληθυσμών, η Γερμανία έσπευσε να πληρώσει τις πολύ ελάσσονες αποζημιώσεις προς τα θύματα και το κράτος του Ισραήλ, διαρκώς επερίπτοντας την ευθύνη στο ναζιστικό καθεστώς και στην ιδεολογία του. Το πόσο ρηχή και υπολογισμένη είναι αυτή η έμπρακτη συγγνώμη του γερμανικού κράτους προκύπτει από το γεγονός ότι ελάχιστες μηδαμινές αποζημιώσεις κατευλήθησαν στα θύματα της γενοκτονίας των 8 εκατομμυρίων Πολωνών και Ρώσων εχμαλώτων, τους οποίους η ίδια ακριβώς ρατσιστική ιδεολογία των Ναζί καταδίκασε. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η παγιωμένη μετά την γερμανική επανένωση αντίληψη του Βερολίνου ότι δεν οφείλονται αποζημιώσεις, ο γέγονε γέγονται, εδράζεται στη βάση της αντίληψης ότι ο πόλεμος ήταν μια εξέλιξη αναπόφευκτη, μια ιστορική εξέλιξη που αφορά τη σύγκρουση δυνάμεων, και ότι δεν υπάρχει ηθική ενοχή, ότι δηλαδή δεν οφείλει και αρνείται επί της ουσίας η Γερμανία την ουσία του επιθετικού και άδικου Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεχτούμε αυτή τη λογική, και το λέω αυτό διότι διαβάζω άρθρα και τοποθετήσεις που λένε λίγο πολύ να ξεχωρίσουμε τις επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις από το κατοχικό δάνειο. Εάν αποδεχθούμε αυτή τη λογική και αν δεν την ανατρέψουμε, τότε δεν θα έχουμε καμία τύχη, ούτε σε νομικό επίπεδο, ούτε ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Κυρίως όμως σε επίπεδο διμερούς διπλωματικής διαπραγμάτευσης,
Γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα φυσικά έχει τις νομικές του διαστάσεις που πρέπει να τις ερευνήσουμε. Είναι κυρίως ζήτημα όμως πολιτικής διαπραγμάτευσης. Πολιτικής διαπραγμάτευσης μέσα στους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η ανατροπή αυτού του πλαισίου απαιτεί την προσφυγή σε ένα ευρύ λαϊκό διεθνές κίνημα συμπαράστασης προς το ελληνικό αίτημα. Εμείς σήμερα εδώ δεν σας καταθέτουμε μια πρόταση εθνικής αναδίπλωσης, μια πρόταση αποκλεισμού και απομόνωσης της Ελλάδας. Το αντίθετο. Λέμε ότι με συγκροτημένο τρόπο, με εθνική ευθύνη, πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και να την φέρουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και κυρίως έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα οφείλουμε να βρούμε συμμάχους σε αυτό το αίτημα και σε αυτή τη διεκδίκηση, προφανώς συνυπολογίζοντας και τη λαιλασία, την ανθρωπιστική κρίση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα από αυτές τις απάνθρωπες εγκληματικές επιλογές της ύφεσης της εγκληματικής των μνημονίων, να βρούμε συμμάχους σε διεθνές επίπεδο ακόμα και μέσα στη Γερμανία. Αυτό εμείς το κάναμε άλλωστε πριν ξεσπάσει αυτή η τρομερή κρίση, πριν έρθει το μνημόνιο, το Μάιο του 2010, όταν οι δικοί μας σύμμαχοι στη Γερμανία, μπορεί βεβαίως να μην έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν την κυβέρνηση, αλλά είναι μια σταθερή και αξιόπιστη φωνή, ηθικής, οι δυνάμεις της αριστεράς εκεί είναι αυτές που διακηρύττουν και μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο την ανάγκη και το δίκιο το γερμανικό να επανορθώσει. Και με τη διαρκή παρουσία τους εδώ, στους ιστορικούς τόπους, όπου καταθέτουν όχι διπλωματικές κορώνες, αλλά επί της ουσίας τη συμβολή τους, τη συμπαράστασή τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μόνο εάν προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί ένα ευρύ λαϊκό διεθνές κίνημα συμπαράστασης προς το ελληνικό αίτημα για τις επανορθώσεις, ανάλογο, συντηρουμένων βεβαίως των αναλογιών, αλλά παρόμοιο με αυτό που αναπτύχθηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, μόνο τότε θα μπορέσουμε, μόνο αν έχουμε ερίσματα μέσα στην ίδια την κοινή γνώμη της Γερμανίας, να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα περιμένω βέβαια με αγωνία την επίσημη τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου, του εκπρόσωπου της κυβέρνησης. Όμως θα ήθελα να ακούσω και ποια είναι η άποψη, η θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό. Διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μόλις εξελέγει, έκανε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να φέρει κυβέρνησή του στη Βουλή προς ψήφιση την υπόθεση του κουκουλώματος της Siemens. Να αποσυρθεί δηλαδή το ελληνικό δημόσιο από τις απαιτήσεις του απέναντι σε μία γερμανική εταιρεία η οποία διεύθυρε με την παρουσία της στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες τα κόμματα εξουσίας, κυβερνήσεις προκειμένου να παίρνει έργα. Και το δεύτερο που έκανε ήταν να μεταβεί στο Βερολίνο, να συναντήσει την κυρία Μέρκελ και φυσικά ούτε λόγος για θέμα διεκδικήσεων από τη δική μας πλευρά, αλλά να της πει το περιβόητο ουδής αναμάρτητος, διότι κάποτε
είχε την άποψη ότι είναι εγκληματική αυτή η πολιτική του μνημονίου. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι προσωπικό, μην το πάρετε προσωπικά. Αλλά οφείλω να πω ότι με αυτά και με αυτά δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε δύο κόμματα που βρέθηκαν στην εξουσία από τη μεταπολίτευση και μετά και αδράνησαν, κολυσιέργησαν, δεν έβαλαν κανένα θέμα για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η απόφασή σας να ορίσετε ως άκρος απόρριτα τα έγγραφα αυτά είναι μία απόφαση που συνάδει με αυτό το μείζονο σημασία εθνικό θέμα. Σας ζητώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πρώτον, να προχωρήσετε στη σύσταση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, με βάση το άρθρο 44 του κανονισμού της Βουλής. Δεύτερον, να θέσετε εν γνώση των αρχηγών των κομμάτων της Βουλής. Θα ήθελα να ζητήσω την εξαίρεση του φιλοναζιστικού κόμματος της Βουλής που σήμερα απουσιάζει και είναι μεγάλη ντροπή για τη χώρα που βρίσκονται εδώ μέσα υπερασπιστές των Ναζί, αυτοί που μέχρι πρότινος μας έλεγαν ότι είναι τα παιδιά των ιτημένων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα αλλάξαν τροπάρι και μας λένε ότι είναι τα παιδιά των νικητών του εμφυλίου. Αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής οφείλουν να έχουν θέση σε αυτή τη διακομματική επιτροπή και να γνωρίζουν. Κυρίως όμως σας ζητώ ως ένδειξη αναγνώρισης στην ακάματη προσπάθεια του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Αποζημιώσεων να τους ενημερώσετε, να θέσετε εν γνώση τους τα έγγραφα αυτά. Τέλος, πιστεύω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πρέπει να οργανώσουμε τα επιχειρήματά μας, να οργανώσουμε την νομική μας υποστήριξη. Κυρίως όμως το θέμα πρέπει να τεθεί σε πολιτικό επίπεδο και διμερώς και στα ευρωπαϊκά όργανα, μη εξαιρουμένου του Συμβουλίου Κορυφής, όπου πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση που σέβεται τις θυσίες και τους αγώνες του ελληνικού λαού θα έπρεπε εδώ και καιρό να είχε θέση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεσμευόμαστε, ανεξάρτητα από τις επιλογές σας, να θέσουμε αυτά τα ζητήματα, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης, ανεξάρτητα από το αν ο κύριος Σόιμπλε μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Διότι μπορεί κάποιοι να λένε ότι την ιστορία την γράφουν οι νικητές ή οι ισχυροί, αλλά την ιστορία την γράφουν και οι αγώνες των λαών. Και μπροστά μας έχουμε τη ζωντανή ιστορία, τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Αποτούμε φοροτιμή σε αυτούς, αλλά κυρίως προς όφελος των επόμενων γενεών είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στη διεκδίκηση του δίκαιου.